Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κύριος Κώστας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα σας. Αναλάβατε την πρόεδρο και δεν το ξέρουμε. όχι. Αφού δεν έγινε ακόμα η ίδρυση. Εμείς το ξέρουμε. Απλά λέω. Έχουμε βίντεο εθνική πρώτα. Ένας φίλος σας βάφτισε αντιπρόεδρο στον Άρη. Αυτό σας λέω. Εντάξει, όχι. Κοιτάξτε, έγινε μια κουβέντα γι' αυτό. Α, άρα έχει πληροφόρηση. Σκέφτεται, ναι. Πώς σκέφτεται, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Κάλλας να οργανώσει την επόμενη διοίκηση της ΠΑΕ, που πρώτα ο Θεός θα ιδρυθεί εφόσον ο Άρης με το καλό πάει στη Football League. Και σε αυτή την διοίκηση, εφόσον όπως το είπα, έρθει η ώρα για να συγκροτηθεί, ναι, πράγματι εγώ θα είμαι στο ρόλο του αντιπρόεδρου. Για να μπορείτε να εκπροσωπείτε, φαντάζομαι κάτι που. Για να εκπροσωπώ τον Άρη στα όργανα του ποδοσφαίρου. Έχει μια ουσία, γιατί με δεδομένο ότι και οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι προορίζεται για πρόεδρος όλο Σκόμποε, αντιλαμβάνεστε ότι πέρα του τιμητικού και ενός μεγάλου ονόματος που είναι όλο Σκόμποε και ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει τη φανέλα του Άρη και. Πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες για τον Άρη. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι με τον καλό σας φίλο τον κύριο Καλογιάννη ή τον πρόεδρο της ΕΠΟ τον κύριο Γκυρτζίκη δεν μπορεί να μιλάει ο Όλος Σκόμποε. Το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό. Τώρα με ποιο μιλάμε, τον Αλέξη ή με τον Χρήσανθο. Ο Χρήσανθος είναι τώρα. ναι. Λοιπόν, Χρήσανθε, άκουσα να δεις. Η εκτίμηση του κυρίου Κάλλας είναι ότι το τελευταίο διάστημα ο κόσμος του Άρη διχάστηκε. Και πρέπει ο πρόεδρος να συνθέτει και όχι να διαιρεί. Nice. Δηλαδή θέλουμε με την επιλογή αυτή να εκφράσουμε το όλον, το συνολικό Άρη. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί με πολύ φερέγγιο τρόπο να ανταποκριθεί σε αυτή την διάθεσή μας. Να είναι ο ενωτικός δηλαδή, ένας ενωτικός πρόεδρος. Από την άλλη, έχει λογική. Η οργάνωση της ΠΑΕ Άρης όταν προκύψει θα είναι τέτοια που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Άρη για ισχυρή εκπροσώπηση, για οργανωμένη δουλειά. Για ξεχωριστούς ρόλους στο μάρκετινγκ, στα οικονομικά, στο αγωνιστικό, σε ό,τι πρέπει να έχει μια οργανωμένη, φιλόδοξη, δυναμική ΠΑΕ. Μάλιστα. Και πιστεύω λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάθεση υποβάθμισης ή αμφισβήτησης του ρόλου του Σκόμποε, γιατί η περιγραφή του ρόλου του είναι νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στο πρόσωπο αυτό. Ναι, περισσότερο ρόλο του προφανώς, κύριε Παπαδόπουλο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι στα γραφεία, θα είναι ο άνθρωπος δηλαδή που θα αποτελεί την προσωπικότητα που θα ενώνει. Έτσι, είναι προσωπικότητα που θα μπορεί να παρεμβαίνει πυροσβεστικά και με το κύρος του θα μπορεί να συνθέτει και όχι να διαιρεί. Με ψήσατε, να ξέρετε. όχι πίστηκα! Αυτό λέω! Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας πώς σκεφτόταν ο κύριος Κάλλας. Ναι. Θεωρώ ότι έπρεπε να συμφωνήσουμε με αυτή τη συλλογιστική. Ναι. Διότι άλλωστε. Τα πράγματα στον Άρη είναι κάπως ξεκαθαρισμένα. Μεγαλομέτοχος και βασικός χρηματοδότης είναι ο κ. Κάλλας. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν ρόλους προσδιορισμένους. Άλλοι στο αγωνιστικό, άλλοι στο οικονομικό, άλλοι στο μάρκετινγκ, άλλοι στην εκπροσώπηση και ούτω καθεξής. Μια ΠΑΕ η οποία φιλοδοξεί να παίξει ρόλο στο ποδόσφαιρο με μια υγιή διάθεση, με μια δυναμική διάθεση, ως ισχυρός και αυτόνομος πόλος, με μια επάρκεια δηλαδή, πρέπει να έχει τέτοιο οργανόγραμμα που θα μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα αυτά. Η κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι ο Σκόμποε, ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι εκείνος που θα μπορεί να εκφράσει το συνολικό Άρη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μείνει μετά την προχθεσινή συνεδρίαση ή όποιες άλλες γίνουν, στο ποιοι ήταν με τον Κάλλας, ποιοι ήταν με τον κύριο Αρβανιτίδη, ποιοι δεν θέλαν κανέναν. Όλοι θέλουν τον Άρη. Ναι. Και κάποιος πρέπει να το εκφράζει. Και η ιδανική περίπτωση είναι ο κ. Σκόμποε. Μιλήσατε μαζί του, ενώ ο κ. Κάλλας σας είπε, έχει αποδεχτεί την πρόταση ή είναι στα επίπεδα του να του προταθεί. Κοιτάξτε, εγώ βασικά σκόπευα να μην αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Ναι. Όμως είδα σήμερα ότι στον τύπο και στον ιντερνετικό και στον έντυπο κυριαρχεί το όνομα του Σκόμποε. Ναι. Κατόπιν τότε λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Ότι εντυπωσιακά αντέδρασε κ. Σκόμποε. Όταν του τηλεφώνησε ο κύριος Κάλλας για να του προτείνει αυτόν τον ρόλο, δεν έθεσε καμία απολύτως προϋπόθεση, κατασυγκινήθηκε, του είπε ότι, έτσι να το πω πως το παιδί, γιατί μου άρεσε πως το άκουσα, ναι. Ανατρίχεσα πρόεδρε που μου προτείνεις να έρθω στον Άρη πρόεδρος, αύριο το πρωί παίρνω το πούλμα και το αεροπλάνο και έρχομαι. Ναι. Νομίζω ότι δηλαδή το χάρηκε κιόλας και πάρα πολύ. Από τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, θα υπάρχει στο οργανόγραμμα το διοικητικό και το τεχνοκρατικό κομμάτι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, άνθρωποι που θα αναλάβουν management, εμπορικό τμήμα κτλ. Ναι, γιατί κοιτάξτε, μια ομάδα για να μπορεί να έχει μακρόβια ζωή πρέπει να έχει ισχυρή αγωνιστική παρουσία και ισχυρή εταιρική συμπεριφορά. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή να έχει μόνο ομάδα
και από εκεί και πέρα να μην έχεις εμπορική παρουσία. Ούτε γίνεται να έχεις εμπορική παρουσία χωρίς να υποστηρίζεται από μια επαρχή αγωνιστικά ομάδα. Είπατε και για το αγωνιστικό. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Στο αγωνιστικό υπεύθυνοι θα είναι ο κύριος Καλατζίδης, ο κύριος Τενές και ο Σύνης σαν τον Πρασίνοβιτς. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι από αυτού, έτσι είναι. Και θα υπάρχει σε ρόλο συμβούλου σε πρώτη φάση, τεχνικού συμβούλου δηλαδή, ο κύριος Χένες. Ναι, αυτό που είπε και στη Γενική Συνέλευση. Θα είναι τεχνικός σύμβουλος του επενδυτή. Ναι. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά το δικό σας το κομμάτι, κύριε Παδόπουλε, για να απαντήσουμε και στην ερώτηση του 779, λέει, γιατί δεν έγινε χθες, λέει, ολική επικύρωση της βαθμολογίας, της Football League. Κοιτάξτε, έγινε μία παρέμβαση από την Ερμιονίδα, ναι, η οποία πιστεύει ότι με βάση τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου δικαιούται να παραμείνει στην κατηγορία αντί για την Καλυθέα. Υπάρχει δηλαδή μία κοντρίτσα εκεί πέρα, η οποία πιστεύω εγώ ότι δεν έχει ενδιαφέρον πλέον, γιατί νομίζω είναι εκπρόθεσμη. Ναι. Αλλά αφού δεν επικύρωσε ούτως ή άλλως η Super League, δεν υπήρχε καμιά βιασύνη για μας. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Έχετε επικυρώσει. Θα δείξει, δηλαδή, στις επόμενες 24 ώρες αυτό. Έχετε επικυρώσει τα play-off. Έχετε επικυρώσει τα play-out και η ολική, ποια είναι η τέταρτη θέση. Είναι το ποιοι πέφτουνε. Δεν είπαμε το ποιοι πέφτουνε. Ναι. Από την Β' στη Γ'. Εκεί βέβαια κάποιοι θέλουν να μείνουν, από ό,τι ξέρουμε. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν νόμοι. Μήπως είστε και εσείς με τον Πιερικό εκεί. Όχι, εγώ και όταν έρθει θέμα να μείνουμε, έκανα δήλωση ότι θα πάει η ομάδα στη Γάμα Εθνική. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τι θέλουν. Φυσικά θέλουν να μείνουν. Το θέμα είναι τι προβλέπετε, τι μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Έχω πει και σε άλλες συζητήσεις που κάναμε, με τον Αλέξη, νομίζω, είχαμε μια αντίστοιχη κουβέντα, ότι τον Άρη δεν μπορεί να τον αδικείς γενικά, γιατί είναι ένα σημαντικό μέγεθος στο ποδόσφαιρο. Όταν έχει όμως και το ίδιο με το μέρος του, δεν διανοείσαι να, δεν σκέφτεσαι να τον αδικήσεις. Mm. Σας λέω λοιπόν ότι δεν μπορούν και δεν θέλουν να τον αδικήσουν. Mm. Πάντως, και δεν θα τον αδικήσουν. Θα μου επιτρέψει, κύριε Παπαδόπουλε, θα γίνει. Να πω ότι το σκέφτηκαν κάποιοι. Ναι, το και υπάρχουν και δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Βούρβαχη, του κυρίου Μαζαράκη, πριν από 2 και 3 εβδομάδες, πριν επέμβει ο κύριος Γκυρτζίκης με την τοποθέτησή του, που λέγανε δεν ανεβαίνει ο Άρης, ο ΚΑΠ ισχύει από φέτος. Όχι μόνο λοιπόν το σκέφτηκαν, ναι, αλλά πήγαν και να το πράξουν κιόλας κάποιοι. Κοίταξε, ναι, αυτό που λες είναι αλήθεια. Το θέμα είναι ότι τι μπορούν να κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από αυτού. Ναι. Ακόμα και αν δεν το θέλουν, που εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι πλέον το θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή, στην ουσία είναι τόσο καθαρό ότι ο ΚΑΠ αυτός θα ισχύσει από την επόμενη αγωνιστική, mm-hmm, δηλαδή στην ουσία θα εφαρμοστεί την μεθεπόμενη αγωνιστική, mm-hmm, που δεν μπορεί κανένας, ας πούμε, ούτε φοιτητής πρώτου έτους νομικής δεν μπορεί να ισχύσει κάτι άλλο. Και όμως τα μέλη της ΕΠΟ το λέγανε δημόσια. Εντάξει, και... αλλά δεν κάναν ούτε φοιτητές νομικής, εν πάση περιπτώσει. Αν σας ζητούσαμε, κύριε Παπαδόπουλε, επ' αυτού να μας ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα των εξελίξεων, ποιο θα ήταν αυτό? Κοιτάξτε, τώρα 23 του μήνα είναι να συνεδριάσει η Λίγκα, η Σούπερ Λίγκα. Ναι. Αν μέχρι τότε έχει τελειώσει η ιστορία της Κέρκυρας, θα επικυρώσει. Ναι. Εάν δεν έχει τελειώσει η ιστορία της Κέρκυρας, θα πρέπει να επικυρώσει την αμέσως επόμενη ημερομηνία. 24, 25, 26, κάπου εκεί. Αύριο είναι της Κέρκυρας. Ναι, ωραία. Πόσο έχει σήμερα μήνας? 22. Αύριο, ναι, 23. Λοιπόν, άρα εν πάση περιπτώσει σε 2-3 μέρες η Λίγκα θα επικυρώσει. Ναι, γιατί σήμερα έχει συμβούλιο η Super League. Και Γενική Συνέλευση. Ωραία. Κατόπιν τούτου λοιπόν, από την ώρα που θα προκύψει η επικύρωση της Super League, τελειώνει τυπικά και η δική μας επικύρωση, στη Λίγκα δηλαδή, στη Football Λίγκα. Ναι. Καλούνται οι ομάδες που υποβιβάζονται εντός 2, βαριά 3 ημερών να δηλώσουν συμμετοχή. Mm-hmm. Δηλώνουν όσες είναι να δηλώσουν και όσες δεν είναι να δηλώσουν. Και μετά τα αυτά μορφοποιείται ο κατάλογος των ομάδων της Β' Εθνικής. Αν είναι λιγότερο από 20 που είναι δεσμευτικό και από την προκήρυξη και από τον ΚΑΠ και με απόφαση της ΕΠΟ ότι θα γίνει το επόμενο πρωτάθλημα, τότε όποιος έχει δικαίωμα να ανέβει, διεκδικεί να βρει αυτό το δίκιο του. Ο Άρης λοιπόν ως δευτεραθλητής πρωταγωνιστικά διεκδικεί και θέλει αυτό το δίκιο του. Διότι ο ΚΑΠ προβλέπει να ανέβουν οι δεύτεροι. Άρα λοιπόν αρχίζει με μια αίτηση του Άρη το αίτημα προκειμένου να ανέβει στην κατηγορία και θα προκύψει μια δικαστική κρίση από την εφέσεων της ΕΠΟ, που το θέμα θα ολοκληρωθεί και τυπικά, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει νομολογία για το θέμα δηλαδή. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε. Και καλό ήταν να μην φτάσουμε στο διαιτητικό, να βγάλει μια θετική απόφαση η εφέσεων, κύριε Παπαδόπουλε, για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο. Εντάξει, κοίταξε, όλα αυτά είναι ζήτημα ημερών όμως. Μην αγχώνεστε από αυτού.
το πρωτάθλημα θα πάει πιο πίσω. Α, για πείτε μας, πότε θα ξεκινήσει η αλήθεια? Δεν θα ξεκινήσει 20 Σεπτεμβρίου που είναι προσδιορισμένο. Θα ξεκινήσει πιο πίσω. Θα έχει χρόνο να προετοιμαστεί ο πρωταθλητής Άρης. Ο πρωταθλητής Άρης, μάλιστα. Ωραίο αυτό. Κοίταξε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή είναι η στόχευση του Κάλλας. Όταν λέει ο άνθρωπος θα βάλω ένα 800 στην ομάδα, είναι αυτονόητο ότι πρέπει όλοι να δουλέψουν έτσι ώστε να είναι πρωταθλητής ο Άρης. Αυτά τα χρήματα είναι budget, ας πούμε, απίστευτο για τη Β' Εθνική. Μάλιστα. Α, το, σας το είπε και σε εσάς δηλαδή. Το 1.800 είναι το ποσό που έχει έτοιμο να βάλει. Ναι, μα ο άνθρωπος έχει στείλει χρήματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι πρώτες συμφωνίες. Έχει ένα τεχνικό θέμα. Το θέμα είναι πώς θα εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Τώρα, ναι, θα λυθεί αυτό. Θα λυθεί. Ναι. Με αυτό ότι υπάρχει ακόμα, δεν μπορείς να φέρεις χρήματα από το εξωτερικό ακόμα ή... Όχι, μπορείς, αλλά δεν μπορείς να τα πάρεις. Δεν μπορείς να τα πάρεις. Μπορείς να τα φέρεις. Τα μεταφέρεις σε λογαριασμούς. Ναι, εντάξει, σε λογαριασμούς τώρα δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Και όταν μιλάμε για 250.000. Για να κάνεις συμβάσεις πρέπει να υπογράψεις άλλους. Για να υπογράψεις άλλους είναι προκαταβολή. Είναι μια ολόκληρη σειρά. Και πρέπει να είσαι και στη Β' Εθνική. Πώς? Και πρέπει να είσαι στη Β' Εθνική. Και πρέπει να είσαι και στη Β' Εθνική. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα λυθούν, πιστεύω. Δεν είναι θέμα τεχνικό. Πείτε μας την εμπειρία σας, έτσι κύριε Παπαδόπουλο, και από την παρουσία σας για πρώτη φορά σε μια γενική συνέλευση του Άρη, μια ταραχώδη γενική συνέλευση, κράτησε και πολλές ώρες. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε την εμπειρία σας. Να σου μιλήσω από την ψυχή μου. Ένιωσα καταρχήν τιμή, ας πούμε, που συμμετείχα στη συνέλευση. Και αυτή η τιμή μου οδήγησε και να μην πάρω το μικρόφωνο, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούσα δηλαδή ότι θα ήταν αφθάδη από την πλευρά μου να βγω να μιλήσω στους ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά του Άρη επί χρόνια και να κάνω το μυαλοπόλι. Εν πάση περιπτώσει ήταν η τιμή. Το δεύτερο ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ζεστή. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τι θέλουμε αυτή την ατμόσφαιρα, μας αρέσει. Να. Δηλαδή δεν ήταν καμία υποτονική συνέλευση, ήταν μια συνέλευση την οποία μπορούσε να ακούσεις από τον οπαδό έως τον κορυφαίο παράγοντα. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχε όμως και ένα κλίμα, νομίζω το εισπράξατε και εσείς εναντίον του Δημήτρη Καλατζίδη, είναι πολύ έντονο. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να υπάρχει, δεν έχει σταματήσει. Κοιτάξτε, είναι κατανοητό σε ένα σημείο. Βέβαια να σου πω κάτι, θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Δημήτρης Καλατζίδης είναι καλός προπονητής. Το ξέρω, είμαι στο ποδόσφαιρο πολλά χρόνια. Σας έχω πει ότι εγώ επιδίωξα να τον πάρω πολλές φορές. Δεν τα κατάφερα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι είναι καλός προπονητής. Όταν όμως αυτόν τον άνθρωπο ως ασπίδα του Κάλλας πηγαίνανε και αυτοί που θέλανε να δουν τον πρόεδρο και αυτοί που θέλανε να δουν τον αντιπρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή και τον άνθρωπο της καθημερινότητας και τον διευθυντή των γραφείων, όλο αυτό έβγαλε παρενέργειες τις οποίες δεν είχε ούτε την εμπειρία ούτε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα να προκύψει μια μουρμούρα η οποία επιδεινώθηκε και από το ότι δεν μπόρεσε να πετύχει βαθμολογία άνοδο. Το βασικότερο νομίζω είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι το βασικότερο, γιατί όταν ανέλαβε ο άνθρωπος με τα λεφτά στο χέρι, γιατί ανέλαβε βέβαια νωρίτερα, αλλά δεν υπήρχαν τα χρήματα. Όταν ανέλαβε με τα λεφτά στο χέρι από το Γενάρη και μετά, έκανε φοβερή πορεία. Απλώς δεν υπήρχε συγκροτημένη διοικητική παρουσία που θα επέτρεπε στον Άρη να προσπεράσει. Και ο νονοήτο. Γνωρίζετε ασφαλώς πολύ καλά και τον Πάπη τον Τενέα από τα χρόνια που ασχολείστε με το σημαντικό, συγγνώμη. Το πιο σημαντικό αυτό που ο κ. Παπαδόπουλος πριν ήταν. Και ο νονοήτο. Και είναι, κύριε Παπαδόπουλος, πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα. Πρέπει να είσαι στα κέντρα των αποφάσεων που λέμε. Το ποδόσφαιρο είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή, ο καθένας προσπαθεί για την δική του ομάδα, για τη δική του πόλη, για την δική του περιουσία και είναι θέμα μεγεθών. Ο Άρης είναι ένα μέγεθος βέβαια, το οποίο δεν χωράει σε κατηγορία πέραν της Σούπερ Λίγκας. Η ταλαιπωρία αυτή ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τελειώσει. Ξέρετε βέβαια, στο τέλος της, και πριν πάμε στο θέμα του Μπάμπη Τενέ, στο τέλος της διαδρομής της φετινής, θα υπάρχει και το θέμα της αδειοδότησης. Και εκεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα θέμα που λέγεται καθάριση. Εκεί είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Βέβαια, ως νομικός, δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μας διαφωτίσετε ότι δεν θα έχει ζητήματα ο Άρης στο τέλος της σεζόν με την αδειότητα. Γιατί είδαμε ότι άλλες ομάδες είχαν, όπως η Λάρισα, και άλλες ομάδες όπως η ΑΕΚ ή και ο Αγροτικός Αστέρας, να μην βάζουμε μόνο την ΑΕΚ που είναι μέγεθος, δεν είχαν πρόβλημα με την αδειοδότηση λόγω εκαθάρισης. Θα σας πω. Καταρχήν αυτό που λέτε για την αδειοδότηση του Αγροτικού Αστέρα και της ΑΕΚ δεν κρίθηκε ακόμα. Θα κρυθεί εάν καταφέρουν να πάνε η ΑΕΚ, ναι, κρίθηκε. Ναι. Για τον Αγροτικό δεν κρίθηκε. Θα καταφέρει αν καταφέρει να πάει Α Εθνική. Ναι. Πήρε όμως τη Β' Εθνική. Ενώ η Λάρισα δεν πήρε ούτε στην Β' ούτε στην Α. Για τη Β' νομίζω έχει και η Λάρισα. Νομίζω ότι έχει και η Λάρισα. Όχι, ούτε στη Β'.
Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό, ξέρω. Αυτό δεν ήταν. Δεν είμαι έτοιμος να σου πω. Νομίζω ότι για την Α δεν πήρε διοδότηση. Ο φάκελος της Α. Όταν ήταν τα play out, κάνανε διαδικασία διοδότησης για Α. Θα το δούμε όσο μιλάτε. Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν έχει πάρει για Α. Κοιτάξτε, με την εκαθάριστα πράγματα έχουν ως εξής. Ο νόμος προβλέπει τυπικά η εκαθάριση να γίνει σε 3 μήνες. Ναι. Αυτό στη ζωή δεν συμβαίνει. Ποτέ δεν μπορεί να συμβεί. Διότι πρόκειται να ρευστοποιηθεί μια μεγάλη περιουσία, υπάρχουν ομάδες που έχουν τεράστια περιουσία και αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία ευλόγως κινούνται, ας πούμε, στο να μπορούν να πετύχουν καλύτερη τιμή στη ρευστοποίηση της περιουσίας, διότι υπάρχουν και η προσωποποίηση των απαιτήσεων του δημοσίου, του ΙΚΑ, κατά των διοικούντων. Άρα λοιπόν, το τρίμηνο δεν ισχύει. Υπάρχει μια δεύτερη όμως ρύθμιση που λέει ότι η εκαθάριση το αργότερο πρέπει να παρατωθεί σε 30 μήνες. Μάλιστα. Εάν δεν παρατωθεί σε 30 μήνες, προκύπτει η διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Εμπορίου, ανάπτυξης, πώς ακριβώς το λένε, με την οποία περατούνται αυτή η εκαθάριση. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι αυτή η διορία των 30 μήνων, εξ όσων έμαθα, γιατί τώρα μαθαίνω τα θέματα του Άρη, λήγει κάπου τον Απρίλιο του 2016. Να. Αν λοιπόν η ομάδα πρώτα Θεός πετύχει την βαθμολογική της άνοδο, νομίζω ότι θα κριθεί το θέμα της αδειοδότησης μετά τον Απρίλιο του 2016 ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα έχει πρόβλημα. Ναι, βέβαια η αδειοδότηση είναι στις 30 Μαρτίου, μην ξεχνάτε τα χαρτιά. Ναι. Και εδώ δικαιώνομαι, θυμόμουν καλά, δεν έχει ούτε για τη Β' Εθνική η Λάρισα, γιατί βλέπουμε την ανακοίνωση που βγήκε από την Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης ΕΠΟ. Δεν έχει ούτε για τη Β' Εθνική. Ναι, αυτό δεν ισχύει όμως για τις ομάδες που βγαίνουν από την Γ' Εθνική. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Ο Άρης φέτος έχει κανονικά, δεν τίθεται θέμα. Ναι, φέτος θα έχει κανονικά διοδότηση. Εγώ δεν μιλάω για φέτος. Για τον χρόνο μιλάμε. Εγώ λέω για την επόμενη σεζόν. Στην περίπτωση που όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ετοιμαζόμαστε για Super League. Για Super League λέω κι εγώ. Αυτό λέω. Άρα λοιπόν η διαδικασία της αδειοδότησης του Άρη, εφόσον η περάτωση της εκαθάρισης θα γίνει τον Απρίλιο, θα επιδιώξουμε και θα πετύχουμε, νομίζω, να κριθεί με το πέρας της εκαθάρισης χωρίς αυτό το βάρος, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Ωραία. Και στο τέλος, γιατί να εξαντληθεί το 30 μήνο. Ας τελειώσει η εκαθάριση στις 28 μήνες, στις 27 μήνες. Καλά, νομίζω ότι δεν ξέρατε μόνο από τον Άρη. Θα υπάρχουν και παρεμβάσεις παλαιών παραγόντων κτλ. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Είναι ένα θέμα νομικό καθαρά. Απλά φαντάζομαι ότι είναι από τις βασικές προτεραιότητες του κυρίου Κάλλας να ολοκληρωθεί. Ξέρω ότι ναι, είναι μια βασική προτεραιότητά του να τελειώσει, να τρέξει και να τελειώσει η εκαθάριση. Μάλιστα. Σας ρωτούσε ο Αλέξης για τον κύριο Τενέ. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια, προσωπικά τουλάχιστον, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Άρη, γιατί και έμπειρος τεχνικός είναι και άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ξέρει πολύ καλά και την κατηγορία. Θα σας πω κάτι. Τα τελευταία 12 χρόνια, από τη Β' Εθνική στην Α, βγήκαν 12 πρωταθλητές. Τους 7 τους έβγαλε ο Τενές και τους 2 ο Καλαϊτζίδης. Δηλαδή στην τεχνική ηγεσία του Άρη, είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν 9 ανόδους τα τελευταία 12 χρόνια. Αυτό δείχνει, ας πούμε, να και καταλαβαίνει καθένας ότι η σύνθεση που υπάρχει στο τεχνικό team, στο τεχνικό τμήμα, είναι τέτοια που μπορεί να οδηγήσει την ομάδα. Ξέρουμε τον δρόμο, με λίγα λόγια. Ξέρουμε τον δρόμο. Ο Τενές είναι ένας έμπειρος άνθρωπος, ένας καταξιωμένος προπονητής, έχει τεράστιες επιτυχίες, τουλάχιστον στο επίπεδο της Football League. Για προπονητή στη Football League συζητήσαμε μαζί του, για τεχνικό team βασικά στη Football League. Τώρα οι ακριβείς ρόλοι θα προσδιοριστούν από το Συμβούλιο. Σωστά. Είναι κάτι που παραμένει ανοιχτό. Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος. Ισχύει η δήλωση του κυρίου Κάλλα στη συνέλευση. Για τριπλέτα. Μαζί με τον Πρασίνοβιτς. Το Πρασίνοβιτς νομίζω θα είναι σε δεύτερο φόντο. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και δίδυμο δηλαδή, λέτε. Τενές Καλαϊτζίδης θα δούμε στον πάγκο. Δεν ξέρω. Πώς του λέγανε, στη Σουηδία δεν ήταν δύο, που εκεί δεν ήταν, Σουηδία, Δανία, που ήταν. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα το χειριστεί ο κύριος Κάλλας προσωπικά. Πάντως με δεδομένο ότι θα έρθει και ο Σκόμπο, θα έχουμε 4 προπονητές. Κακό είναι αυτό. Όχι, δεν ξέρω. Αρκεί να ξέρω καθένα τα όρια του, έτσι. Σωστά. Ούτως ή άλλως δεν ανησυχούμε, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί έχουμε και τους προπονητές της Κερκίδας. Και... Να έχετε εμπιστοσύνη. Ο κύριος Κάλλας είναι ένας δυναμικός επιχειρηματίας. Έχει παθιαστεί με τον Άρη, κάνει μεγάλη επένδυση και δεν είναι κουτός. Ξέρει να προστατεύει την επένδυσή του. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που πλαισιώνουν το εγχείρημα είναι επίσης έμπειροι άνθρωποι. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά κοιτάξτε, κατέβηκα για αντιπρόεδρο στη Λίγκα. Ψηφίσαν 25 σωματεία και πήρε 25 ψήφους. Αυτό κάτι δείχνει.
έχουμε μια εμπειρία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προστατεύσουμε τον Άρη. Αυτό δείχνει ότι ο κύριος Κάλλας, αφού πλέον έχει αντιληφθεί ότι είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει και επιλέγει ανθρώπους κατάλληλους για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί η προστασία της επένδυσης, όπως είπατε, πέρσι δεν υπήρξε. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό όμως δείχνει και κάτι άλλο. Ότι έχει γρήγορα ρεφλέξ, έτσι. Ναι. Έχει γρήγορα ρεφλέξ. Εγώ λέω και το είπα και από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι θα είστε ένας από τους ανθρώπους που θα στελεχώσετε τον Άρη, ότι αντιλαμβάνεται ο Κάλλας ότι χρειάζεται ανθρώπους που είναι μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γνωρίζουν τα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέρσι αυτό δεν το είχε. Εντάξει, να, είμαστε, να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι αυτό που λέω, ότι δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί ο Άρης στην γάμα εθνική, είχε πολλά χρόνια να πάει προς τα εκεί και δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Όταν κατάλαβαν τι γίνεται, αντέδρασαν οι άνθρωποι του Άρη, αλλά ήταν ίσως λίγο αργά. Εντάξει, και αυτούς που είχε στο πρώτο τρίμηνο, ας να μην το συζητάμε με όσα κάνανε, έπαιξαν και αυτό το ρόλο τους, αλλά ξέρετε, στο τέλος μένει αυτός που έχει την πατάτα στα χέρια του. Είναι... Αυτός είναι που μετράει. Εμπάσχεση, το χθες ήταν χθες. Σήμερα είμαστε στο παρόν και πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον. Και είμαστε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι τα βήματα που κάναμε είναι προσεκτικά. Ας σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά, είναι χαρά μου που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.